Καλησπέρα σας από τη γη της πικρής εξορίας, που τυχαίνει να είναι ο ίδιος μας ο τόπος. Πρωτού συνεχίσουμε μάλλον με το σεμινάριο κατανόησης της τέχνης, λίγα σχόλια, να τα πω χιουμοριστικά. Μόνο με χιούμορ μπορούν να αντιμετωπιστούν τέτοιες καταστάσεις. Αυτές τις μέρες βλέπω ότι ο πατριωτισμός έχει πάρει πάλι την ανιούσα, ένα κατ' μπάλας, διότι στις μέρες μας για να νιώσεις πατριώτης πρέπει να βλέπεις κάποιους συμπατριώτες σου, 11 για την ακρίβεια, ακριβοπληρωμένους και καλοταϊσμένους και μάλλον αδιάφορους για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο, να κλωτσάνε ένα τόπι. Και τότε για κάποιο μυστηριώδη λόγο ο πατριωτισμός των Ελλήνων ανεβαίνει στα ύψη, γίνονται λαύροι πατριώτες. Φευγαίνουν από αυτή την παθητικότητα και την αδιαφορία και τον ραγιαδισμό που δυστυχώς τους διακρίνει από το 2012 και μετά και γίνονται λαύροι πατριώτες, ποιος ξέρει γιατί. Άλλωστε, πιθανόν αυτό τον πατριωτισμό να διέβλεψε και ο πρωθυπουργός μας, ο κύριος Σαμαράς, και προέβη σε αυτό το σοφό ανασχηματισμό στον οποίο προέβη, για τον οποίο δεν θα σχολιάσω. Σχολίασαν άλλοι πριν από μένα και καλύτερα από μένα. Θέλω μόνο να σταθώ στο θέμα της Υφυπουργού Πολιτισμού, της συναδέλφου καλλιτέχνηδος κυρίας Άντζελας Γκερέκου, που πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το βήμα από νυμφίδιο των κακόγουστων σύριαλ του Μέγκα και του Αντένα και καλυμμένη τσόντα για όλη την οικογένεια. Τα ξέρετε αυτά τα σύριαλ, δεν χρειάζεται να τα περιγράψουμε περαιτέρω. Φτάσαμε που, άκουσον, στο Υπουργείο Πολιτισμού. Είμαι σίγουρος ότι ο πολιτισμός με τέτοιες πολιτιστικές καταβολές της κυρίας Υφυπουργού θα πάρει μια μεγάλη όθηση προς τα μπρος. Έτσι, άλλωστε το επίπεδο των σύριαλ στα οποία έκαναν γνωστή την κυρία Γκερέκο μας το εγγυάται αυτό, έτσι δεν είναι? Ξέρω επίσης ότι τις κυρίες Υφυπουργού της αρέσουν πάρα πολύ γενικά και η πολιτιστική, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική και η παραδοσιακή οικισμή και τα παραδοσιακά τοπία. Γι' αυτό άλλωστε καταπάτησε τη Μισή Κέρκυρα, από ό,τι ακούμε. Αυτό είναι άλλη μια εγγύηση για το ότι θα έχουμε ένα Υπουργείο Πολιτισμού που θα σταθεί στο ύψος της αποστολής του. Ωραία, λοιπόν, πετάξαμε το φαρμάκι μας, αλλά δεν μπορούσαμε, συγχωρείτε. Ορισμένα πράγματα σε βγάζουν έξω από τα ρούχα σου τώρα, Γκερέκου στο Υπουργείο Πολιτισμού. Σε βγάζει έξω από τα ρούχα σου, δεν μπορείς. Και ας πάμε τώρα να συνεχίσουμε το σεμινάριο για την κατανόηση της τέχνης. Φτάσαμε, είχα πει ότι αποτελείται από δύο κομμάτια, ένα θεωρητικό και ένα ιστορικό, που θα εξετάσουμε την ιστορία της τέχνης. Φτάσαμε λοιπόν στο τελευταίο μέρος, έπεται το ιστορικό και μάλλον θα αρχίσει να γίνεται, να γίνεται από το Σεπτέμβριο. Φτάσαμε λοιπόν στο τελευταίο μέρος του θεωρητικού κομματιού, όπου θα εξετάσουμε την αλληλεπίδραση τέχνης και κοινωνίας, διότι ξανατονίζω, δεν είναι η τέχνη ένα φαινόμενο το οποίο πηγάζει από την κοινωνία, ούτε εξαρτάται από την κοινωνία, είναι ένα φαινόμενο αυτόνομο, και η τέχνη και ο πολιτισμός πηγάζουν και τα δύο συμφύονται, είναι ισότιμα φαινόμενα, συμφύονται από την τάση του ανθρώπου να θρώσκει άνω. Επειδή ακριβώς ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, τίνει στο να δημιουργεί όχι απλές κοινωνίες, γιατί κοινωνίες δημιουργούν και τα ζωάκια, αλλά πολιτισμούς. Και ταυτόχρονα, επειδή ο άνθρωπος είναι άνθρωπος και θρώσκει άνω, δηλαδή θέλει η ανθρώπινη ψυχή να εξελιχθεί από το θνητό στο θεϊκό, για τον ίδιο λόγο κάνει τέχνη. Ο άνθρωπος κάνει τέχνη. Είναι δύο χαρακτηριστικά, δηλαδή ο πολιτισμός και η τέχνη, πάρα πολύ ανθρώπινα. Ωστόσο, δεν επηρεάζει, δεν φύγεται το ένα από το άλλο. Επηρεάζονται πολύ μεταξύ τους, αλληλοπηρεάζονται δραματικά πολλές φορές, αλλά είναι δύο καθαρά ξεχωριστά φαινόμενα, τα οποία μπορεί να τα εξετάσει κανείς ξεχωριστά. Παρ' όλα αυτά, εδώ έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες θεωρίες, θεωρητικά μοντέλα. Έχουμε μία θεωρία του Henri Faucillon, όπου εξετάζει την εξέλιξη των μορφών στην τέχνη, ακολουθούν δηλαδή η εξέλιξη των μορφών στην τέχνη, ακολουθεί ένα εξελικτικό μοτίβο, είναι μία παρατήρηση την οποία κάνει ο Henri Faucillon, εξετάζοντας την ιστορία της τέχνης,
Δεν προχωράει όμως, δηλαδή ενώ η παρατήρησή του είναι πολύ σωστή, μας λέει πώς, τι εξελικτική πορεία ακολουθούν οι μορφές μέσα στην τέχνη, δεν μπαίνει σε βάθος να βρει το μηχανισμό, να βρει τα αίτια τα οποία κινούν αυτή την εξέλιξη. Να βρει το μηχανισμό αυτής της εξέλιξης. Από την άλλη πλευρά έχουμε τον Τόινμπι, έναν καταπληκτικό ιστορικό κοινωνιολόγο. Θα θυμόσαστε, έκανα μια σειρά 20 διαλέξεων πριν από 2 χρόνια για το θεωρητικό του μοντέλο, που αφορά στους μηχανικούς, στο μηχανισμό εξέλιξης ενός πολιτισμού. Και το είχα παρουσιάσει λεπτομερέστατα μέσα σε, νομίζω, σε 12 ώρες διαλέξεις εκείνο το μοντέλο. Εδώ λοιπόν θα επιστρέψουμε σήμερα και θα εξετάσουμε το μηχανισμό εξέλιξης ενός πολιτισμού κατά το Toynbee, με σκοπό τι? Να δούμε μήπως ο μηχανισμός αυτός, η ερμηνεία που δίνει ο Toynbee για την εξέλιξη των πολιτισμών, μπορεί να εφαρμοστεί και ως ερμηνεία για την εξέλιξη της τέχνης. Μήπως δηλαδή η εξέλιξη του πολιτισμού και η εξέλιξη της τέχνης έχουν από κάτω ένα μηχανισμό που, μολονότι δεν είναι ο ίδιος, δεν είναι ένας κοινός μηχανισμός που κινεί 2 διαφορετικά φαινόμενα, έτσι, μπορεί να είναι όμως όμοιοι. Έτσι που να μπορούμε, ερμηνεύοντας, παίρνοντας μάλλον, εφαρμόζοντας την ερμηνεία που δίνει ο Toynbee για την εξέλιξη των πολιτισμών, στην εξέλιξη των μορφών στην τέχνη, να ερμηνεύσουμε και εκεί να καταλάβουμε ποιος είναι ο μηχανισμός που κάνει να εξελίσσονται οι μορφές στην τέχνη μέσα στη διάρκεια της ιστορίας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, θα πάμε ανάποδα, δηλαδή θα ξεκινήσουμε πρώτα να υπενθυμίσουμε το μηχανισμό εξέλιξη ενός πολιτισμού κατά το Toynbee και στη συνέχεια θα δοκιμάσουμε να εφαρμόσουμε την ίδια ερμηνεία στην εξέλιξη των μορφών στην τέχνη. Λέει λοιπόν ο Toynbee, σε πάρα πολύ συνοπτικά βέβαια το λέμε αυτό το πράγμα τώρα, γιατί μιλάμε για ένα βιβλίο, A Study of History, Oxford University Press μάλιστα, για όποιον ενδιαφέρεται, 1987, μία 12-άτομη θεωρία για την θεωρία της ιστορίας, για την θεωρία της εξέλιξης των πολιτισμών. Λέει λοιπόν σε αυτή τη 12-άτομη θεωρία, με πολύ λίγα λόγια ο Toynbee, τα εξής, ότι ο μηχανισμός που είναι στη βάση της εξέλιξης των πολιτισμών είναι μία κυκλική αλληλουχία πρόκλησης και ανταπόκρισης. Δηλαδή, ένας πολιτισμός εξελίσσεται και προφανώς έχει να λύσει προβλήματα τα οποία αφορούν στην καλύτερη, στην ευημερία των ανθρώπων που ζουν μέσα σε αυτόν τον πολιτισμό. Παρουσιάζονται λοιπόν προκλήσεις, δηλαδή παρουσιάζονται προβλήματα τα οποία πρέπει με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστούν, επικοδομητικό τρόπο, ούτως ώστε να συμβάλλουν στην εξέλιξη του πολιτισμού, στην ευημερία, το κριτήριο δηλαδή είναι η ευημερία των ανθρώπων που ζουν μέσα στον πολιτισμό. Κάθε φορά λοιπόν που έχουμε μία πρόκληση και η ανταπόκριση, η λύση που δίδεται είναι επιτυχής, ο πολιτισμός εξελίσσεται, γίνονται τα εξής πράγματα. Πρώτον, εξειδικεύεται περαιτέρω η φυσιογνωμία του συγκεκριμένου πολιτισμού. Γιατί μπορεί οι πολιτισμοί να είναι, πολλοί πολιτισμοί να είναι στο ίδιο επίπεδο, αλλά ο καθένας έχει το δικό του χαρακτήρα. Μπορείς πολύ εύκολα να ξεχωρίσεις τον κινέζικο πολιτισμό, ας πούμε, στη φάση της μέγιστης εξέλιξής του, από, ας πούμε, τον ελληνικό πολιτισμό στη φάση της μέγιστης εξέλιξής του. Γιατί και ο καθένας έχει μια δική του φυσιογνωμία που δεν τον ξεχωρίζει από όλους τους άλλους. Κάθε φορά λοιπόν που έχουμε ένα πρόβλημα στο οποίο ανταποκρίνεται επιτυχώς ο πολιτισμός, εξειδικεύεται αυτή η φυσιογνωμία του ιδιαίτερη ακόμα περισσότερο. Διαφοροποιείται ακόμα περισσότερο από τους άλλους πολιτισμούς. Αυτό κρατήστε το, γιατί είναι, όπως θα δούμε μετά, είναι αποφασιστικός παράγων σε όλες τις περιπτώσεις, και στην περίπτωση του πολιτισμού και στην περίπτωση της τέχνης. Το δεύτερο πράγμα που γίνεται όταν ανταποκριθεί με επιτυχία σε ένα πρόβλημα ένας πολιτισμός είναι ότι οδηγείται στην επόμενη πολιτισμική φάση, διότι εξελίσσεται ένας πολιτισμός σε φάσεις. Έτσι, φάση Α, φάση Β, φάση Γ κτλ. Το τρίτο που προκύπτει από την επιτυχή λύση, απατυχή ανταπόκριση σε ένα πρόβλημα πολιτισμικό, είναι η δημιουργία της επόμενης πρόκλησης. Δηλαδή, λύνοντας το πρόβλημα, δημιουργείς το επόμενο πρόβλημα, την επόμενη πρόκληση. Και όσο μεν ανταποκρίνεται στην εκάστοτε πρόκληση επιτυχώς ο πολιτισμός, εξελίσσεται. Πάει προς τα πάνω.
Η φάση κατάρρευσης του αρχίζει όταν, για λόγους που θα δούμε σε λίγο, θα αδυνατεί να ανταποκριθεί επιτυχώς στη νέα πρόκληση. Όταν συμβεί αυτό, αρχίζει η ίδια πρόκληση να επαναλαμβάνεται, να ακολουθείται από αλλεπάλληλες αποτυχημένες ανταποκρίσεις. Πέφτουμε δηλαδή σε έναν επαναλαμβανόμενο βρόγχο, σε ένα loop, ατέρμον επαναλαμβανόμενο βρόγχο για όσους κάνουν προγραμματισμό επιστήμη υπολογιστών. Πέφτουμε δηλαδή σε ένα κοινωνικό αδιέξοδο. Το πρόβλημα επανέρχεται και επανέρχεται και επανέρχεται και γίνονται διάφορες προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί και κάθε φορά αποτυγχάνουν αυτές τις προσπάθειες και μάλιστα κάθε αποτυχία επιδεινώνει το πρόβλημα και μειώνει την αναστρεψιμότητά του μέχρι που τη μηδενίζει, δηλαδή μέχρι τη στιγμή που φτάνουμε σε ένα σημείο που δεν γίνεται να αντιμετωπιστεί από τον παρόντα πολιτισμό το πρόβλημα. Αυτή είναι λοιπόν μια φάση κατάρρευσης και δυστυχώς μπορεί να κρατήσει αιώνες, ακόμα και χιλιατηρίδες. Έχουμε την περίπτωση του Αιγυπτιακού πολιτισμού που η κατάρρευσή του κράτησε 3.000 χρόνια. Έχουμε την περίπτωση του δικού μας πολιτισμού που η κατάρρευσή του άρχισε από τότε που δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στο πρόβλημα της δίκαιας ανακατανομής του πλούτου και από τότε συνεχώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα με αποτυχημένο τρόπο. Και έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει σήμερα. Οικονομικές κρίσεις, πόλεμοι κτλ. Είναι μια φάση κατάρρευσης και δυστυχώς, στατιστικά τουλάχιστον, όπως έχει καταδείξει και το ΟΗΝΠΗ, μια φάση κατάρρευσης μπορεί να κρατήσει πολλούς αιώνες. Και τώρα, μέσα στο σώμα του πολιτισμού, ο οποίος καταραίει, γεννώνται θριαλίδες νέων πολιτισμών. Και κάποιος από αυτούς τους νέους πολιτισμούς, ή κάποιοι πολλές φορές, διαδέχονται τον γονεϊκό, ας το πούμε, πολιτισμό μετά τη διάλυσή του. Αυτό είναι σε πολύ γενικές γραμμές το μοντέλο εξέλιξη ενός πολιτισμού κατά το ΟΗΝΠΗ. Τώρα, από την άλλη, ας δούμε το εξελεκτικό μοτίβο στην τέχνη κατά Φωσιγιών. Εδώ θα σας το διαβάσω επιλέξει. Είναι από το βιβλίο του «Η ζωή των μορφών στην τέχνη». Εγώ έχω την αγγλική έκδοση «The Life of Forms in Art». Υπάρχει και σε ελληνική μετάφραση, από όσο ξέρω, του Αγρή Φωσιγιών. Σας διαβάζω λοιπόν την παράγραφο εκείνη η οποία μας δίνει την ουσία όλου του βιβλίου. «Η ζωή των μορφών δεν διαμορφώνεται στην τύχη», εννοεί των μορφών στην τέχνη, «δεν αποτελεί ένα διακοσμητικό φόντο, στενά προσαρμοσμένο στην ιστορία και δεν είναι καρπός των αναγκών της ιστορίας», εννοεί. «Οι μορφές στην τέχνη υπακούν σε δικούς τους κανόνες που βρίσκονται μέσα τους ή, αν θέλετε, μέσα στις περιοχές του πνεύματος όπου κατοικούν». Δηλαδή, εδώ μας λέει ότι αυτό που σας λέω και εγώ, ότι δεν εξαρτάται η τέχνη από την κοινωνία, δεν πηγάζει από την κοινωνία, και μπορούμε να ερευνήσουμε πώς αυτά τα μεγάλα σύνολα, οργανωμένα με μια αυστηρή λογική, με πειραματισμούς οργανικά συνδεδεμένους, συμπεριφέρονται μέσα από τις αλλαγές που ονομάζομαι ζωή τους. Τα στάδια, μιλάει για στάδια εδώ πέρα, που διατρέχουν διαδοχικά είναι περισσότερο ή λιγότερο μακρόχρονα, με ένταση που ποικίλει ανάλογα με τον ρυθμό. Η πειραματική εποχή, το πρώτο στάδιο, η κλασική εποχή, το δεύτερο στάδιο, η εποχή της εκλέπτυνσης, το τρίτο στάδιο, η εποχή του μπαρόκ, εννοεί του εκφυλισμού εδώ πέρα με τη λέξη μπαρόκ. Σε όλα τα περιβάλλοντα, σε όλες τις περιόδους της ιστορίας, οι εποχές, οι στάδια αυτά παρουσιάζουν τους ίδιους μορφικούς χαρακτήρες. Δηλαδή, μας λέει ότι, με απλούστερα λόγια, ας πούμε, παρατηρεί το εξής, ότι η εξέλιξη της τέχνης χαρακτηρίζεται σε οποιαδήποτε ιστορική περίοδο από κύκλους που είναι συγκεκριμένοι, είναι τέσσερις και εναλλάσσονται ο ένας με τον άλλο. Και κάθε φορά που κλείνουν, κάθε κύκλος μάλλον περιλαμβάνει τέσσερις φάσεις. Και κάθε φορά που κλείνει ένας κύκλος, αρχίζει ένας επόμενος, ο οποίος χαρακτηρίζεται πάντοτε από τις ίδιες αυτές τέσσερις φάσεις. Και βλέπουμε λοιπόν ότι η εξέλιξη στην τέχνη χαρακτηρίζεται από κύκλους, και εδώ να εντοπίσουμε ότι και η εξέλιξη της κοινωνίας χαρακτηρίζεται από κύκλους. Ένας κύκλος στην κοινωνία, όσον αφορά την κοινωνική εξέλιξη, είναι ένας πολιτισμός. Έτσι. Αλλά και η εξέλιξη των όντων γενικά, όλων των όντων. Γιατί και ο πολιτισμός και η τέχνη είναι όντα. Η εξέλιξη των ανθρώπινων όντων, η εξέλιξη των πάντων χαρακτηρίζεται από κύκλους. Η εξέλιξη σε κύκλους, δηλαδή κλείνει ένας κύκλος, μια σειρά αποφάσεις και αρχίζει νέος κύκλος όπου επαναλαμβάνονται οι ίδιες φάσεις, ενδεχομένως με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετική μορφή, σε διαφορετικό επίπεδο. Ωστόσο, η εξέλιξη σε κύκλους είναι κοσμικός νόμος. Αφορά τους πάντες, όλες τις οντότητες που υπάρχουν.
Οι κύκλοι λοιπόν της τέχνης. Έτσι, κύκλοι της τέχνης, θα δούμε βασικούς κύκλους που έχει περάσει η δυτική τέχνη το φθινόπωρο, όταν θα κάνουμε ιστορία της τέχνης. Έτσι, κάθε κύκλος θα δείτε ότι έχει ένα συγκεκριμένο, κάποια συγκεκριμένα αισθητικά χαρακτηριστικά που τον ξεχωρίζουν από όλους τους άλλους. Οι κύκλοι λοιπόν της τέχνης και οι κύκλοι της κοινωνίας, οι πολιτισμοί δηλαδή, που είδατε ότι κάθε πολιτισμός έχει δικά του χαρακτηριστικά, είναι ανεξάρτητοι, αλλά συχνά αλληλοεπηρεάζονται. Τώρα, ειδικά οι κύκλοι της τέχνης χαρακτηρίζονται από την αναλλαγή τεσσάρων φάσεων. Πρώτη είναι η πειραματική φάση, όπου διερευνώνται όλες οι αισθητικές δυνατότητες και η ιδιαίτερη αισθητική φυσιογνωμία που πρόκειται να πάρει αυτός ο κύκλος, είναι στην αρχή του ακόμα, προσδιορίζεται πάρα πολύ γενικά. Μπορούμε να δούμε τις τρεις πρώτες εικόνες εδώ. Πειραματική φάση του κύκλου της ελληνικής τέχνης αρχαϊκή εποχή, Κούρη. Έτσι, όπως βλέπετε, μπαίνουν οι βάσεις για αυτό το οποίο θα έρθει αργότερα. Έτσι, εδώ στην εικόνα 2 μπορούμε να δούμε. Μπαίνουν οι βάσεις για αυτό το οποίο θα έρθει αργότερα και θα είναι ο ελληνικός, η ελληνική τέχνη, τέλος πάντων, η ελληνορωμαϊκή τέχνη, αν θέλετε. Στην εικόνα 2 μπορούμε να δούμε πειραματική φάση του κύκλου της χριστιανικής τέχνης. Πολύ αργότερα. Αυτό είναι ψηφιδωτό από κατακόμβη. Βλέπετε ότι ακόμα είναι πολύ επηρεασμένη από τη ρωμαϊκή τέχνη και είναι πολύ απλή, έτσι, όχι απλοϊκή, απλή, όπως και η Κούρη είναι απλή, είναι σε ένα πειραματικό στάδιο. Μπαίνουν οι πρώτες βάσεις, μπαίνει το γενικό πλαίσιο της φυσιογνωμίας αυτού του κύκλου τέχνης που ονομάζεται χριστιανική τέχνη. Και πάμε στην επόμενη εικόνα. Έτσι, βλέπουμε ένα πίνακα φόβ, είναι πειραματική φάση του κύκλου τέχνης που ονομάζεται μοντέρνα τέχνη. Αρχίζει από τις αρχές του 20ου αιώνα και τελειώνει ο κύκλος του μοντερνισμού, τελειώνει στη δεκαετία του 60. Μην μπλέκουμε τη σημερινή τέχνη με τη μοντέρνα τέχνη. Η σημερινή τέχνη είναι μεταμοντέρνα τέχνη, είναι ένας εκφυλισμένος κύκλος. Έτσι, δεν έχει σχέση με τη μοντέρνα τέχνη, η οποία ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα, αμέσως μετά τους μετυμπρεσιονιστές, και τελείωσε γύρω στη δεκαετία του 60 ή του 70. Η δεύτερη φάση τώρα, έτσι, είναι η φάση της οριστικοποίησης. Στη φάση της οριστικοποίησης, η ιδιαίτερη αισθητική φυσιογνωμία του κύκλου, του οποιοδήποτε κύκλου, παγιώνεται οριστικά. Ας δούμε τη φάση οριστικοποίησης του κύκλου της ελληνικής τέχνης. Έτσι, κλασική τέχνη, 5ος και 4ος αιώνας, Αφροδίτη της Μήλου, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω. Έτσι, εδώ έχει παγιωθεί, δηλαδή αυτή είναι η αρχαία ελληνορωμαϊκή τέχνη, πάει και τελείως, έχει πάρει όλα της τα χαρακτηριστικά. Εδώ πέρα, έτσι, παγίωση του κύκλου της χριστιανικής τέχνης. Είμαστε στην πρώιμη αναγέννηση. Είναι του... Μάλλον όχι πρώιμη αναγέννηση, τέλος πρώιμης αναγέννησης, αρχή της αναγέννησης. Είναι του Πιέρο Ντε Λα Φραντσέσκα. Παρατηρήστε πόσο καταπληκτική είναι, έτσι, ο Ευαγγελισμός του Θεοτόκου, όπου έχει πάρει, ο κύκλος χριστιανικής τέχνης έχει πάρει τα χαρακτηριστικά του πια. Έχει πάρει μια φυσιογνωμία δική του. Και η επόμενη εικόνα, αυτός είναι ένας πίνακας του Γκογκέν. Έχουμε τον κύκλο, ας πούμε τον ιμπρεσιονιστικό κύκλο, έτσι, είναι ένας κύκλος πριν τον μοντερνιστικό, είναι ο ιμπρεσιονιστικός κύκλος, και έχουμε την φάση οριστικοποίησης του ιμπρεσιονιστικού κύκλου που είναι με τους μετυμπρεσιονιστές, ένας από τους πιο σπουδαίους είναι ο Γκογκέν. Έτσι, μιλάμε για ένα κύκλο εδώ πέρα, δηλαδή, ο οποίος ξεκινάει από τους ιμπρεσιονιστές και τελειώνει με τους μετυμπρεσιονιστές. Μετά αρχίζει άλλος κύκλος, ο κύκλος του μοντερνισμού. Λοιπόν, και βλέπετε εδώ πέρα πώς ο κύκλος των ο ιμπρεσιονιστικός έχει οριστικοποιηθεί εδώ πέρα, έχει πάρει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα. Μετά, πηγαίνουμε στη φάση εκλέπτυνσης. Έτσι, στη φάση εκλέπτυνσης, η ιδιαίτερη αισθητική φυσιογνωμία του κάθε κύκλου πλησιάζει την τελειότητα. Φτάνει τον κολοφόνα της.
Και βλέπουμε εδώ πέρα, άγαλμα του Διός λέγανε μέχρι πρότινος, αλλά μάλλον είναι του Ποσειδώνος τελικά, από τη θέση των δακτύλων, που ανάποδα λέγανε ότι είναι άγαλμα του Ποσειδώνος, αλλά μάλλον είναι του Διός από τη θέση των δακτύλων του πίσω κεριού, που μοιάζουν να κρατάνε κεραυνό που πάει ζιγζάκ και όχι ακόντιο. Κλασική ελληνική τέχνη είναι η φάση της εκλέπτυνσής της, δηλαδή έχει φτάσει στην τελειότητά της ο κύκλος κλασικής ελληνικής τέχνης. Εδώ πέρα ο κύκλος της χριστιανικής τέχνης, αυτό είναι, αν θυμάμαι καλά, είναι την Τορέτο, φάση πρώιμο μπαρόκ, έτσι είναι πρώιμο μπαρόκ, βενετσιάνικο, έχει φτάσει η χριστιανική τέχνη στην τελειότητά της, στην εκλέπτυνσή της, ο κύκλος χριστιανικής τέχνης. Εδώ πέρα τα Μάρα Ντελέμπικα, γυναικεία λουτρά, πολλοί την κατατάσσουν στην, επειδή τα Μάρα Ντελέμπικα ήταν στο κίνημα των φουτουριστών και πολλοί την κατατάσσουν στον κύκλο του μοντερνισμού, αλλά μάλλον πολλοί από τους φουτουριστές και τους, κατά τη δικιά μου τη γνώμη πάντα, και τους μοντέρνους και τους εξπρεσιονιστές της δεκαετίας του 20 είναι μάλλον στη φάση εκλέπτυνσης του προηγούμενου του μοντερνιστικού κύκλου, δηλαδή του κύκλου του ιμπρεσιονιστικού. Και έχουμε εδώ ένα χαρακτηριστικό έργο της Ταμάρα Ντελέμπικα που δείχνει αυτή τη φάση εκλέπτυνσης αυτού του κύκλου, δηλαδή λίγο πριν αρχίσει ο καθαυτό μοντερνισμός, ο οποίος αρχίζει με το φόβο. Και μετά πάμε, η τέταρτη φάση που παρουσιάζει ένας κύκλος τέχνης είναι η εκφυλιστική φάση, όπου ο συγκεκριμένος κύκλος δεν έχει πια τι άλλο να δώσει, δηλαδή η φυσιογνωμία του έχει εξειδικευθεί τόσο πολύ, γιατί βλέπετε ότι όσο πάει, όσο εξελίσσεται, εξειδικεύεται η φυσιογνωμία του και φτάνει σε ένα σημείο που έχει εξειδικευθεί τόσο πολύ που δεν μπορεί να δώσει τίποτα άλλο. Δηλαδή, αν θέλει να δώσει κάτι καινούριο η τέχνη, πρέπει να αλλάξει φυσιογνωμία. Πρέπει να περάσει σε νέο κύκλο. Άρα, έχουμε εδώ ένα κύκλο ο οποίος δεν έχει να δώσει τίποτα περαιτέρω και αρχίζει να βερμπαλίζει αισθητικά. Δηλαδή, βερμπαλίζω, όπως όταν μιλάμε, ας πούμε, και λένε πάρα πολύ τις λέξεις ο οποίος, του οποίου. Χρησιμοποιούμε περίπλεκες, περίτεχνες εκφράσεις στο λόγο, βερμπαλισμός. Αυτό υπάρχει και στην τέχνη. Δηλαδή, φτάνουμε, χρησιμοποιούμε περίπλοκες και περίτεχνες τεχνικές και φόρμες αισθητικές που φτάνουμε στη φλιαρία πλέον. Δεν έχουμε τι άλλο να πούμε και αρχίζουμε και μιλάμε πολύ, αρχίζουμε και φλιαρούμε αισθητικά. Εδώ, ας πούμε, είναι από την περίοδο την εκφυλιστική πλέον, εκφυλιστική φάση της ελληνικής τέχνης, κάποια σαρκοφάγος νομίζω στην Πέργαμο. Ελληνιστική τέχνη, τελευταία φάση της ελληνικής τέχνης. Εδώ, έτσι, 17ος αιώνας, τελευταία φάση της βυζαντινής τέχνης, έχει αρχίσει και βερμπαλίζει αισθητικά, έχει περάσει δηλαδή στην εκφυλιστική της φάση, έχει περάσει σε μία λεπτομέρεια που δεν είναι απαραίτητη. Εδώ, τελευταίος κύκλος του μοντερνισμού έχει περάσει σε μία ακραία αφαίρεση και μέσα από αυτή την αφαίρεση βερμπαλίζει αισθητικά, δηλαδή φτάνει σε μία αφαίρεση που είναι τόσο φλίαρη και τόσο απόλυτη, όπως θα δούμε, που θα το δούμε και μετά αυτό, το να γίνεται ένα χαρακτηριστικό απόλυτο στην τέχνη είναι φάση εκφυλισμού, είναι χαρακτηριστικό εκφυλισμού. Βερμπαλίζει λοιπόν αισθητικά και δεν έχει στην ουσία να μας πει τίποτα άλλο. Αυτό είναι, το έργο είναι γύρω από τη δεκαετία του 60 ή του 70, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, ας δούμε τώρα, έτσι ας δούμε την σιγά σιγά, ας αρχίσουμε να βλέπουμε την αλληλεπίδραση τέχνης και κοινωνίας μέσα από μία παράλληλη εξέταση των μοντέλων του Φωσιγιόν και το μοντέλο εξέλιξης πολιτισμών του Τόινμπι. Το μοντέλο του Φωσιγιόν τι κάνει, περιορίζεται να παρατηρεί και να περιγράφει το φαινόμενο κυκλική εξέλιξη της τέχνης, κωδικοποιώντας το. Πολύ ωραία το κωδικοποιεί σε τέσσερις φάσεις και τα λοιπά. Όντως, αν παρατηρήσουμε την ιστορία της τέχνης, την εξέλιξη των μορφών στην ιστορία της τέχνης, βλέπουμε ότι ο Φωσιγιόν έχει δίκιο. Έτσι συμβαίνει, αλλά δεν φτάνει ποτέ στα αιτιά του ο Φωσιγιόν. Δεν μας λέει γιατί συμβαίνει αυτό. Λέμε λοιπόν, αν η κυκλική εξέλιξη της τέχνης είναι αρκούντος ανάλογη με την κυκλική εξέλιξη της κοινωνίας, πιθανόν η εξήγηση που παρέχει ο Τόινμπι για την εξέλιξη των πολιτισμών να βρίσκει εφαρμογή και στους κύκλους της τέχνης. Δηλαδή να είναι ένας
παρόμοιος μηχανισμός και στις δύο περιπτώσεις. Ας δούμε λοιπόν αναλογίες καταρχήν ανάμεσα στο μοντέλο εξέλιξης των πολιτισμών και στο μοντέλο του φωσιγιών. Έχουμε από τη μια τον πολιτισμό κατά αναλογία τον πλήρη κύκλο τέχνης. Δηλαδή ένα κύκλο που κάνει η τέχνη που αναπτύσσει μια συγκεκριμένη αισθητική φυσιογνωμία. Έχουμε στους πολιτισμούς την κοινωνική πρόκληση, στις τέχνες, στους κύκλους τέχνης το αισθητικό πρόβλημα, γιατί και στην τέχνη, όπως θα το δούμε πολύ καλύτερα στην ιστορία της τέχνης, παρουσιάζονται στους κύκλους εξέλιξής της αισθητικά προβλήματα, τα οποία πρέπει να λυθούν. Και αν δεν μπορείς να τα λύσει ο συγκεκριμένος κύκλος, καταραίει. Και τα λύνει άλλος κύκλος. Έχουμε στους πολιτισμούς την επιτυχή ανταπόκριση, δηλαδή επιτυχής ανταπόκριση στο κοινωνικό πρόβλημα που παρουσιάζεται, που φέρνει την εξέλιξη, στους κύκλους τέχνης την αισθητική λύση. Δηλαδή δίνεται μια αισθητική λύση καλή, σωστή, που λειτουργεί αισθητικά, εξελίσσεται περαιτέρω κύκλος τέχνης. Έχουμε στους πολιτισμούς την πολιτιστική φυσιογνωμία που είπαμε, που είναι ιδιαίτερη για κάθε πολιτισμό και όσο εξελίσσεται τόσο εξειδικεύεται. Έχουμε στους κύκλους τέχνης την αισθητική φυσιογνωμία του κύκλου τέχνης, που είναι ιδιαίτερη για κάθε κύκλο τέχνης. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι αναλογίες είναι πάρα πολλές. Έχουμε στους πολιτισμούς τις πολιτισμικές φάσεις ανάπτυξης, μπορεί να είναι πάρα πολλές, να μην είναι μόνο τρεις ή τέσσερις. Στους κύκλους τέχνης, την πειραματική φάση, τη φάση οριστικοποίησης και τη φάση εκλέπτυσης κατά αναλογία. Είναι φάσεις ανάπτυξης αυτές για ένα κύκλο τέχνης. Έχουμε στους πολιτισμούς το κοινωνικό αδιέξοδο που φέρνει η ανεπιτυχής ανταπόκριση σε μια κοινωνική πρόκληση. Στους κύκλους τέχνης το αισθητικό αδιέξοδο που φέρνει η ανεπιτυχής ανταπόκριση σε ένα αισθητικό πρόβλημα. Έχουμε στους πολιτισμούς τη φάση κατάρρευσης που είπαμε ότι μπορεί να κρατήσει και πάρα πολλούς αιώνες ή και χιλιετρίδες ακόμα. Στους κύκλους τέχνης, την εκφυλιστική φάση που ευτυχώς φαίνεται να μην κρατάει τόσο πολύ. Αν και υπάρχουν εξαιρέσεις αυτός, με η εκφυλιστική φάση της Αιγυπτιακής τέχνης μαζί με τον Αιγυπτιακό πολιτισμό ήταν σε φάση, σε εκφυλιστική μαζί με την φάση κατάρρευση του Αιγυπτιακού πολιτισμού κράτησε 3.000 χρόνια. Άρα υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα. Έχουμε στο μοντέλο του Τόινμπι τον καταραίοντα πολιτισμό. Έτσι. Στο μοντέλο του κύκλου τέχνης, του φωσιγιών, τον καταραίοντα κύκλο τέχνης. Και εδώ πέρα, πάντοτε, όταν ένας κύκλος τέχνης καταραίει, η τέχνη του είναι η κοινωνικά mainstream τέχνη. Θα ασχοληθούμε πολύ με αυτό παρακάτω. Ή σήμερα, ή μάλλον την επόμενη φορά, θα προλάβουμε σήμερα να ασχοληθούμε. Την επόμενη φορά θα ασχοληθούμε επισταμένα με αυτό που λέγεται mainstream τέχνη. Έτσι, τι πράγμα είναι, ας πούμε, γιατί είναι συνήθως μια εκφυλισμένη τέχνη. Συνήθως. Έχουμε στο μοντέλο του Τόινμπι, μέσα στον πολιτισμό που καταραίει, διάδοχους πολιτισμούς σε εμβριακή κατάσταση, οι οποίοι αναπτύσσονται και κάποια στιγμή όταν καταρρεύσει ο πολιτισμός παίρνουν τη θέση του. Έχουμε παράλληλα στο μοντέλο του φωσιγιών, παράλληλα με τον κύκλο τέχνης που επικρατεί, που είναι ο ευρύτερα γνωστός, νέους κύκλους τέχνης, διάδοχους αυτού που είναι σε φάση εκφυλιστική, έτσι, είναι η κοινωνικά underground τέχνη στην αρχή, είπαμε θα δούμε τι είναι η mainstream και η underground τέχνη κοινωνικά, είναι δύο κοινωνικοί όροι αυτοί, είναι η κοινωνικά underground τέχνη, τέχνη η οποία είναι στο περιθώριο δηλαδή σήμερα και μπορεί αύριο να είναι η τέχνη που θα είναι σε πρώτο πλάνο. Έτσι. Και πολύ συχνά αυτές οι underground τέχνες είναι φάσεις, αρχικές φάσεις ενός νέου κύκλου τέχνης, διάδοχου κύκλου τέχνης αυτού ο οποίος είναι απάνω, επικρατεί στα αισθητικά γούστα και καταραίει. Λοιπόν, είδαμε ότι οι παραλληλισμοί είναι πολλοί, δηλαδή είναι πάρα πολλές οι αναλογίες ανάμεσα στο μοντέλο εξέλιξη των πολιτισμών και στο μοντέλο εξέλιξη της τέχνης κατά φωσιγιών. Άρα είναι πολύ πιθανόν τελικά να οι μηχανισμοί τους να είναι ίδιοι. Ας πούμε, οι ταυτόχρονες φάσεις όμως του πολιτισμού, ας κάνουμε μερικές παρατηρήσεις από αυτού, έτσι, οι ταυτόχρονες φάσεις του πολιτισμού, δηλαδή της κοινωνίας και της τέχνης, άλλοτε είναι αντίστοιχες και άλλοτε καθόλου, γιατί όπως είπαμε δεν εξαρτώνται, αλληλοεπηρεάζονται, αλλά δεν εξαρτώνται ο ένας από τον άλλον. Συνήθως, γιατί εδώ έχουμε και μια χρονική κλίμακα διαφορετική, κατά τη ζωή ενός πολιτισμού, που είναι ένας κύκλος κοινωνικός,
συμπληρώνονται περισσότεροι του ενός κύκλοι τέχνης. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι κάθε πολιτισμός έχει ένα κύκλο τέχνης το δικό του και τελείωσε. Γεννιόνται μαζί και πεθαίνουν μαζί. Συνήθως, κατά τη διάρκεια ενός πολιτισμού, από τη στιγμή που θα γεννηθεί ως τη στιγμή που θα πεθάνει, γεννιόνται και πεθαίνουν πάρα πολλοί μέσα στα πλαίσια αυτά, πάρα πολλοί κύκλοι τέχνης. Ένα άλλο τώρα. Ένας κύκλος τέχνης μπορεί να αρχίσει και να ξενίζεται, γιατί οι κύκλοι τέχνης ξενίζονται μέσα σε ένα πολιτισμό. Φιλοξενούνται μέσα σε ένα πολιτισμό, εμφανίζονται μέσα σε ένα πολιτισμό. Έστω και αν είναι ανεξάρτητοι από αυτόν, εμφανίζονται σε ένα κάποιο πολιτισμό. Έτσι. Ένας κύκλος τέχνης λοιπόν μπορεί να αρχίσει ξενιζόμενος μέσα σε ένα πολιτισμό και να τελειώσει ξενιζόμενος σε ένα διάδοχο πολιτισμό. Δηλαδή μπορεί ο πολιτισμός να καταρρεύσει και να τον διαδεχθεί κάποιος άλλος, αλλά ο κύκλος τέχνης εκείνης της εποχής να μην καταρρεύσει, να παραμείνει και να συνεχίσει να εξελίσσεται μέσα στον επόμενο πολιτισμό. Να δούμε δηλαδή και τις αναλογίες και τις διαφορές. Γι' αυτό τα λέω όλα αυτά. Και μάλιστα αυτός ο κύκλος τέχνης, ο οποίος μπορεί να ξεκινήσει ένα πολιτισμό και μετά να συνεχίσει σε έναν άλλον, μπορεί να είναι και ο προάγγελος ή ο προπαγανδιστής του νέου πολιτισμού μέσα στον καταραίοντα παλιό πολιτισμό. Ωστόσο, έτσι είτε μιλάμε για πολιτισμό είτε για κύκλο τέχνης, ο κινητήριος μηχανισμός και στις δύο περιπτώσεις είναι η αλληλουχία πρόβλημα-λύση. Όσο είπαμε δίνεται λύση στα προβλήματα, πολιτιστικά ή αισθητικά αντίστοιχα, τόσο έχουμε εξέλιξη του πολιτισμού ή αντίστοιχα του κύκλου τέχνης. Ξαναλέω, δεν είναι ο ίδιος μηχανισμός, δεν είναι τα ίδια γρανάζια τα οποία κινούν δύο διαφορετικά καντράν. Είναι σαν να, θα ήταν, ας πούμε, σαν να είχαμε ένα ρολόι με δύο καντράν. Το ένα είναι πολιτισμός, το άλλο είναι καντράν η τέχνη και ένας κοινός μηχανισμός από πίσω που να κινεί αυτά τα δύο καντράν. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Έτσι, είναι δύο τα ρολόγια. Είναι δύο μηχανισμοί. Ένας μηχανισμός κινεί τον πολιτισμό, ένας άλλος μηχανισμός κινεί τον κύκλο τέχνης. Αλλά είναι σχεδόν ίδιοι. Κατά βάση είναι ίδιοι. Έτσι, η λειτουργική τους αρχή είναι η ίδια και στις δύο. Οπότε, υπ' αυτή τη σκοπιά τώρα, ας δούμε ότι στα αρχικά εξελικτικά στάδια, είτε του πολιτισμού είτε του κύκλου τέχνης, οι επιλογές για την επιτυχή λύση του εκάστοτε προβλήματος, πολιτιστικού ή κοινωνικού μάλλον, ή πώς το λένε, αισθητικού, οι επιλογές λοιπόν είναι πολλές. Τα αρχικά στάδια όπου εξελίσσεται ο πολιτισμός. Και γι' αυτό είναι και εύκολο να επιλέξεις μία επιτυχή λύση. Και κάθε φορά που επιλέγεται μία επιτυχής λύση, ο πολιτισμός ή ο κύκλος τέχνης περνάει σε ένα επόμενο στάδιο, εξελίσσεται και κυρίως, όπως είπαμε, αποφασιστικός παράγοντας που είπαμε και πριν, εξειδικεύεται η φυσιογνωμία του. Παίρνει δηλαδή πιο πολύ αυτή τη χαρακτηριστική φυσιογνωμία που την έχει μόνο αυτός ο συγκεκριμένος πολιτισμός ή αντίστοιχα κύκλος τέχνης. Εδώ είναι και το πρόβλημα, γιατί όπως εξειδικεύεται η φυσιογνωμία του, το πλήθος των εναλλακτικών ορθών λύσεων στο εκάστοτε πρόβλημα είναι όλο και πιο μικρό. Δηλαδή καθώς εξειδικεύεται η φυσιογνωμία του πολιτισμού, της κοινωνίας ή η φυσιογνωμία του κύκλου τέχνης, μόλις παρουσιαστεί το επόμενο πρόβλημα, που παρουσιάζεται πότε, με τη λύση του προηγουμένου, παρουσιάζεται το επόμενο. Θα το δούμε αυτό στην ιστορία της τέχνης, πιο συγκεκριμένα, το φθινόπωρο. Λοιπόν, αλλά καθώς η φυσιογνωμία έχει ήδη εξειδικευτεί πολύ, οι πιθανές λύσεις είναι όλο και πιο λίγες. Γιατί όσο πιο πολύ εξειδικευμένος είσαι, τόσο λιγότερες είναι οι επιλογές σου. Αυτός είναι ο λόγος. Ούτως ώστε κάποια στιγμή έρχεται αναπόφευκτα. Η στιγμή, μάλλον σε κάποιο στάδιο, έχει την αναπόφευκτη στιγμή που με τη συγκεκριμένη πολιτιστική ή αντίστοιχα αισθητική φυσιογνωμία δεν υπάρχουν λύσεις στο τρέχον κοινωνικό ή αντίστοιχα αισθητικό πρόβλημα. Είπαμε, εξετάζουμε και, και τον πολιτισμό παράλληλα τώρα και τον κύκλο τέχνης. Δηλαδή η τελική εξειδίκευση, η εξέλιξη, η εξειδίκευση είναι και η καταδίκη. Στο τέλος δεν μπορείς. Δεν έχεις άλλες λύσεις. Τελείωσε. Αυτό είναι. Θα πρέπει να γίνεις κάποιος άλλος για να βρεις λύση στο πρόβλημα, άρα θα πρέπει να καταρρεύσει. Θα πρέπει να πάψει να υφίσταται ως έχει
ο πολιτισμός ή ο κύκλος τέχνης και να ξεκινήσει ένας καινούριος. Και θα μου πείτε γιατί να συμβαίνει αυτό, κοσμικός νόμος, δεν υπάρχει καμία κοσμική μορφή που να είναι αιώνια. Όλες οι μορφές γεννιόνται, εξελίσσονται, πεθαίνουν, αποσυντίθενται. Άρα στο στάδιο κατάρρευσης ενός πολιτισμού ή αντίστοιχα στην εκφυλιστική φάση ενός κύκλου τέχνης, η λύση προϋποθέτει την πλήρη αποδόμηση και μερική αναδόμηση όλου του πλαισίου, πολιτιστικού ή αισθητικού. Ανάλογα μιλάμε για πολιτισμό ή για κύκλο τέχνης. Δηλαδή το θάνατο του υφιστάμενου πολιτισμού ή κύκλου τέχνης ή το τέλος του τρέχοντος κύκλου και την αντικατάστασή του με ένα νέο, ο οποίος θα ξεκινήσει όχι κατά ανάγκη από το μηδέν, αλλά πιθανότατα από το σημείο εκείνο που το πλήθος εναλλακτικές λύσεις για το υπάρχον πρόβλημα που προκάλεσε και την κατάρρευση μπορεί να είναι μεγάλο. Δηλαδή δεν χρειάζεται ένας πολιτισμικός κύκλος καινούριο, ένας πολιτισμός καινούριος ή ένας κύκλος τέχνης καινούριος να ξεκινήσει από το α, μπορεί να ξεκινήσει από τη μέση. Από εκείνο το σημείο τέλος πάντων που θα έχει αρκετές επιλογές, μια παρακαταθήκη επιλογών μεγάλη για να λύσει το υπάρχον πρόβλημα που δεν μπόρεσε ο προκάτοχος πολιτισμός ή ο προκάτοχος κύκλος τέχνης να λύσει. Τώρα, ας δούμε στις μέρες μας τι γίνεται με την τέχνη. Για τον πολιτισμό ξέρουμε ότι είναι σε εκφυλιστική φάση τον πολιτισμό μας. Με τον κύκλο τέχνης τον επικρατούντα, αυτόν τουλάχιστον που είναι γνωστός μαζικά. Τι γίνεται. Περνάει εκφυλιστική φάση ή όχι. Σαφώς περνάει εκφυλιστική φάση και το αντιλαμβάνεται αυτό ο σύγχρονος άνθρωπος. Το ζήτημα είναι με τι κριτήρια το αντιλαμβάνεται. Αυτό που αντιλαμβάνεται κυρίως ο σύγχρονος άνθρωπος είναι η εμπορευματοποίηση της τέχνης. Δηλαδή αντιλαμβάνεται ότι η καλλιτεχνική αξία έχει ταυτιστεί με μια κάποια χρηματική τιμή. Και αυτό γιατί ο συγκεκριμένος πολιτισμός, εδώ πώς επηρεάζει ο πολιτισμός την τέχνη, ο συγκεκριμένος πολιτισμός είναι ένας πολιτισμός πλέον χρησιμοθυρίας, ο καπιταλισμός, έτσι, και μάλιστα στο εκφυλιστικό του στάδιο, έχει γίνει ένας τελείως φιλελεύθερος, άναρχος καπιταλισμός και χαρακτηρίζεται 100% από χρησιμοθυρία. Και χρήσιμο τι είναι. Ή κάτι που μπορεί να πουληθεί για χρήματα, κυρίως αυτό, κάτι που μπορεί να πουληθεί για χρήματα, άρα μία τέχνη που μπορεί να πουληθεί για χρήματα είναι χρήσιμη, αλλιώς είναι άχρηστη. Θυμόσαστε, εμείς αποδείξαμε ότι δεν έχει σχέση η τέχνη με τα χρήματα και ότι η τέχνη δεν είναι άχρηστη. Ότι χωρίς τέχνη, αν θυμόσαστε, σε μία από τις πρώτες διαλέξεις είπαμε ότι τρελαίνεται ο άνθρωπος. Είναι μία βασική, εκ των ουκάνευ, κοινωνική του ανάγκη. Ψυχολογική του ανάγκη, προσωπική του ανάγκη, του κάθε ανθρώπου, η τέχνη. Αλλά για τον καπιταλισμό που είναι χρησιμοθυρικός, έτσι, κάτι το οποίο δεν μπορεί να πουληθεί για χρήματα, είναι άχρηστο. Επίσης, ειδικά όσον αφορά την τέχνη, η χρησιμότητά της στα πλαίσια του σύγχρονου καπιταλισμού δεν είναι απλά ότι είναι εμπόρευμα, αλλά ότι είναι εμπόρευμα πολυτελείας. Διότι ξέρετε ότι όποιος κατέχει πανάκριβα αντικείμενα, τέχνης εν προκειμένου, δεν μιλάνε για έργα τέχνης, προσέξτε, το φραστικό τους, έτσι, το φραστικό των παπαγαλακίων του συστήματος γενικά, δεν λένε έργα τέχνης, λένε αντικείμενα τέχνης. Έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει η δημιουργική διαδικασία η οποία είναι ενσωματωμένη μέσα στο έργο τέχνης και γι' αυτό δεν το λένε καν έργο, το λένε αντικείμενο, είναι ένα εμπόρευμα, είναι ένα πράγμα το οποίο το παίρνω από εδώ και το πάω εκεί. Το πουλάω και παίρνω λεφτά. Και ακριβώς επειδή η βασική αξία του έργου τέχνης είναι η εμπορική του αξία, δηλαδή το πόσα λεφτά θα πάρει σε τελευταία ανάλυση ο έμπορας που θα το δώσει αυτό το πράγμα, απ' την άλλη η άλλη του αξία είναι η εξαγορά κοινωνικού πρεστής, δηλαδή ο κάθε νεόπλουτος γύφτος, ο κάθε νεόπλουτος γιάπης, συγγνώμη για τους γύφτους, έτσι κακώς χρησιμοποίησα την έκφραση, ο κάθε νεόπλουτος γιάπης, ο οποίος θα πάει να αγοράσει ό,τι σκουπίδι του πλασάρουνε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως έργο υψηλής τέχνης, δεν καταλαβαίνει τίποτε, ένα ζώο είναι, αμόρφωτο. Έτσι. Αλλά επειδή θα το πληρώσει 20 και 30 χιλιάδες και 500 χιλιάδες και 1 εκατομμύριο ευρώ
και θα το βάλει στο σαλόνι του και θα χάσει και αυτός και οι φίλοι του μπροστά σε αυτό το πράγμα, χωρίς να καταλαβαίνουν τι είναι, αυτό του δίνει κοινωνικό πρεστίζ. Του δίνει κοινωνική αξία. Είναι κάποιος, είναι ο κύριος Τάδες. Είναι συλλέκτης. Έχει περάσει η εποχή των συλλεκτών που είχαν. Είναι πολύ λίγοι πια αυτοί. Που είχαν αισθητικό κριτήριο για τη συλλογή τους. Τώρα το κριτήριο είναι καθαρά χρηματιστηριακό. Έτσι λοιπόν, μέσω από αυτό, από την κατάφορη εμπορευματοποίηση της τέχνης, καταλαβαίνει ο μέσος άνθρωπος ότι η τέχνη σήμερα, τουλάχιστον ο επικρατών κύκλος τέχνης, ο πιο γνωστός κύκλος τέχνης, είναι σε εκφυλιστική φάση. Αλλά αυτό είναι ένα κοινωνικό κριτήριο. Είναι ορθότατο, αλλά είναι ένα κοινωνικό κριτήριο. Εμάς εδώ, στο συγκεκριμένο σεμινάριο, δεν μας απασχολούν τόσο πολύ τα κοινωνικά κριτήρια, όσο τα αισθητικά. Πώς μπορείς μέσα από... Δηλαδή, ας ξεχάσουμε ότι είναι εμπορευματοποιημένη τέχνη. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να καταλάβουμε ότι έχει εκφυλιστεί. Όχι. Υπάρχουν αισθητικά κριτήρια για να αναγνωρίσουμε έτσι μία καθαρά εκφυλιστική φάση στην τέχνη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, δεν θα τα προλάβουμε να τα τελειώσουμε σήμερα, αλλά ας ξεκινήσουμε να τα βλέπουμε. Έτσι, το πρώτο αισθητικό κριτήριο για να αναγνωρίσουμε μια εκφυλιστική φάση στην τέχνη είναι η μονοστιστατική αιμονή, λεγόμενη. Θυμόστε που σας λέγαμε, το προηγούμενο ήταν έτσι, ή το παραπροηγούμενο θυμάμαι, που λέγαμε ότι διαχρονικά σε κάθε πολιτισμό, σε κάθε φάση του, σε κάθε κύκλο τέχνη, σε κάθε μέρος της γης, σε κάθε χρονική περίοδο, κάθε έργο τέχνης, πραγματικό, έχει τρία συστατικά. Ρεαλισμό, παραστατισμό δηλαδή, συμβολισμό και αφαίρεση. Είναι αδύνατον να τα απομονώσεις αυτά μεταξύ τους. Πάβει να είναι τέχνη αυτό το πράγμα. Μπορεί να επικρατεί το ένα ή τα δύο μαζί. Συνήθως είχαμε πει ότι ο συμβολισμός είναι μπαλαντέρ και επικρατεί μαζί από κοινού, είτε με το ρεαλισμό στη φόρμα, είτε με την αφαίρεση στη φόρμα. Λοιπόν, αλλά να βρεις έργο τέχνης το οποίο δεν περιέχει καθόλου ένα ή δύο από τα τρία συστατικά είναι αδυνατόν. Και σας το είχα δείξει κιόλας, εξετάζοντας πίνακες, διάφορα σημεία τους που δείχναν ότι πώς περιέχουν και τα τρία συστατικά μαζί. Η μονοστατική αιμονή τώρα, που είναι ένα κλασικό κριτήριο για αναγνώριση εκφυλιστικής φάσης στην τέχνη, είναι μία απόπειρα απομόνωσης, μίας μόνο από τις ποιότητες που υπάρχουν στην τέχνη. Είναι το πλέον αλάνθαστο, κατά τη γνώμη μου, είναι το πλέον αλάνθαστο κριτήριο εκφυλισμού. Σε ένα μανιφέστο το οποίο είχα εκδώσει κάποτε για λογαριασμό μιας καλλιτεχνικής ομάδας εδώ πέρα που το είχα γράψει το εξής. Οι αρχές δεν απομονώνονται. Γιατί βέβαια η αφαίρεση, ο παραστατισμός και ο συμβολισμός είναι αισθητικές αρχές. Δεν είναι κανόνες που αλλάζουν και εξειδικεύουν τις αρχές από περίπτωση σε περίπτωση, είναι αρχές. Είναι διαχρονικές, είναι αθάνατες, είναι απόλυτες, έτσι, είναι συμπαντικές ιδιότητες, καθαρά. Και έλεγα ότι οι αρχές δεν απομονώνονται. Τέχνη δίχως παραστατικότητα δεν είναι ανθρώπινη. Τέχνη δίχως σύμβολα είναι νεκρή. Τέχνη δίχως αφαίρεση είναι άψυχη. Αυτό ισχύει, το έχω γράψει στο ρομαντικό ανώνυμο μανιφέστο, είναι το πέμπτο άρθρο, που έχει βγει σε ένα βιβλίο μου παλιό, η προκηρύξη από την ερημιά. Ας δούμε λοιπόν παραδείγματα έτσι μονοσυστατικής αιμονής. Ας δούμε αιμονή στο ρεαλισμό. Κολοσσέο. Ένα έργο το οποίο φτιάχτηκε καθαρά για να χρησιμεύσει, έτσι είναι πολύ ρεαλιστικό, φτιάχτηκε για να χρησιμεύσει ως αρένα για μονομαχίες και θηριομαχίες. Ρεαλιστική λοιπόν αιμονή. Κανένα συμβολισμός, τίποτα το αφαιρετικό. Αυτό από την περίοδο της ρωμαϊκής τέχνης τώρα, εκφυλιστική φάση. Εδώ, σοσιαλιστικός ρεαλισμός. Έτσι, καμία φαντασία, κανένα σύμβολο, καμία αφαιρετικότητα. Απλώς να δείξουμε τι ωραία που περνάμε στην Κίνα του Προέδρου Μάο και είμαστε όλοι χαμογελαστοί, γελάμε σαν ηλίθιοι γιατί έχουμε καλά και φθηνά μήλα, αχλάδια, κίβι, δεν ξέρω τι άλλο, έχει μπανάνες, δραπανάκια κτλ. Έτσι, κανένα τίποτα πέρα από αυτό δηλαδή το υλιστικό καθαρά. Είναι κλασική περίπτωση σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Ας πούμε είναι ρεαλιστική αιμονή. Φάση εκφυλιστική στην τέχνη. Είναι εκφυλιστική φάση του μοντερνισμού, του κύκλου της μοντέρνας τέχνης,
στις χώρες που περάσαν, που γίνανε σοσιαλιστικές. Και μετά χάλασε το σοσιαλιστικό πείραμα εκεί πέρα. Μετά ας δούμε παραδείγματα συμβολιστικής αιμονής. Δηλαδή όταν το παρακάνουμε με το συμβολισμό, όπου στο τέλος έχουμε πολύ στολίδι και καμία ουσία. Κορινθιακός ρυθμός. Δηλαδή μετά τους τρεις ρυθμούς, δωρικό, μετά το, πώς το λένε, το δωρικό και τον ιωνικό ρυθμό, έτσι έχουμε τον κορινθιακό αργότερα που είναι σε μία φάση εκφυλιστική. Πολύ στολίδι και πλέον, δηλαδή η σπήρα ας πούμε στον ιωνικό ρυθμό ή οι αναλογίες στο δωρικό ρυθμό στα κεωνόγρανα σημαίναν πολύ, είχαν πολύ συγκεκριμένους συμβολισμούς. Η σπήρα ας πούμε συμβόλιζε τη σπήρα της εξέλιξης των πανεσαρκώσεων έτσι, και της εξέλιξης από το ανθρώπινο στο θεϊκό, από το ζωικό στο ανθρώπινο και από το ανθρώπινο στο θεϊκό. Εδώ πέρα έχουν μπει, έχουν πάρει ένα σωρό σύμβολα παλιά, τα οποία τα χρησιμοποιούνται όμως αποκομμένα πλέον από το συμβολιστικό τους υπόβαθρο, απλά και μόνο για να ομορφύνουν το πράγμα και τα βάζουν μπόλικα, πολλά. Δηλαδή πάμε στο kitsch με τη συμβολιστική αιμονή. Συμβολιστική αιμονή, δεν θυμάμαι ποια, είναι ένας πίνακας ροκοκό, να με σκοτώσει τώρα, δεν θυμάμαι ποιος τον έχει κάνει. Έτσι. Πολύ σύμβολο ρε παιδί μου, εντάξει, δηλαδή πολύ πράγμα, πολύ φορτωμένο. Απλά και μόνο για να βάλουμε αισθητικά στοιχεία, πολλά. Τόσο πολύ σύμβολο ότι χάνουμε τη λιτότητα του συμβολισμού και δεν σημαίνει τίποτα. Άλλο συμβολιστικής αιμονής. Από τον κύκλο της, ο προηγούμενος ήταν από τον κύκλο της δυτικής τέχνης. Εδώ από τον κύκλο της βυζαντινής τέχνης. Πολύ, είδατε, το παρακάναμε. Πολύ πράγμα, το φορτώσαμε αισθητικά. Έχουμε φύγει από την ουσία, από αυτά που με λίγα, λιτά και σαφή σύμβολα θες να συμβολείς και έχουμε πάει σε μια φλιαρία, ας πούμε, που καταλήγει να μην συμβολείς τίποτα. Μετά, άλλο είδος μονοσυστατικής αιμονής είναι η αιμονή στην αφαίρεση. Το φαινόμενο που είναι σημερινό, δηλαδή σήμερα βλέπουμε ότι η εποχή μας πάσχει από αφαιρετική αιμονή. Προσπαθούμε να απομονώσουμε την αφαίρεση και από εκεί καταλαβαίνουμε ότι ο επικρατών τουλάχιστον κύκλος τέχνης, που είναι ο μεταμοντέρνος, έτσι μετά το μοντέρνο, μεταμοντέρνος, είναι σε εκφυλιστική φάση, καθαρά. Έτσι. Έργων με σπάγκο και σελοτέιπ. Αφαιρέσαμε τόσο πολύ που αφαιρέσαμε και τα εκφραστικά μέσα της ζωγραφικής. Ή της λειπτικής ή οτιδήποτε. Πώς να το χαρακτηρίσει τώρα αυτό. Κατασκευή. Η κατασκευή είναι χειροτεχνία. Κάναμε τη χειροτεχνία τέχνη, την αναγάγουμε σε τέχνη. Και υψηλή κιόλας. Πού είναι η ουσία εδώ πέρα. Έχουμε φτιάξει, έχουμε μάλλον ερευνήσει μορφές, έχουμε συνδυάσει μορφές με ένα καινούριο τρόπο δικό μας για να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Μια καρδούλα είναι. Έτσι φτιαγμένη μάλλον κακότεχνα, άμα θέλετε τη γνώμη μου, με σπάγκο και σελαιοτέιπ. Αυτό είναι εργοτέχνη, υποτίθεται. Αφαιρετική αιμονή. Κουκίδες με χρώματα. Μία χρωματική ακολουθία. Γιατί ίσως έχουμε στο κεφάλι μας ότι την αναλογία ανάμεσα σε νότες και χρώματα. Πολύ ωραία, αλλά κουκίδες. Κουκίδες. Δηλαδή μετά από 25.000 χρόνια τέχνης κόνουμε κουκίδες. Πού είναι τόσο πολύ αφαίρεση, ας πούμε, που δεν έμεινε τίποτα. Είναι το ίδιο σαν στη μουσική να βάλεις ένα παιδάκι να πατάει μία-μία νότες, ακόμα και να είναι σωστές, να είναι και σωστή ακολουθία, να το βάλεις ένα αρμονιάκι από αυτά τα μικρούλια και να πατάει μία-μία τις νότες, ας πούμε, και να σου παρουσιάζει μία ακολουθία η οποία μπορεί να είναι ένα στέκι κιόλας. Τονικά, ας πούμε, αλλά εντάξει, δεν είναι τίποτα το σπουδαίο. Να το βγάλουμε υψηλή τέχνη. Αφαιρετική αιμονή. Αυγά. Φωτογραφίζουμε αυγά μέσα σε ποντιράκια, αλλά προσέξτε, το ένα αυγό είναι τυλιγμένο σε χαρτί ή μπορεί να είναι φτιαγμένο από χαρτί. Τόση αφαίρεση πια. Έτσι, αφαιρέσαμε και πάλι σχεδόν όλα τα εκφραστικά μέσα της τέχνης. Αφήσαμε μόνο μια χειροτεχνία και μια φωτογραφία. Αυτό λοιπόν με το πρώτο και ίσως το πιο αλάνθαστο κριτήριο ότι η τέχνη διέρχεται εκφυλιστική φάση,
Έτσι, η μονοσυστατική αιμονή, προσπάθεια να απομονώσουμε ένα από τα τρία διαχρονικά συστατικά της τέχνης μας, ενεργός τέχνης μας, οδηγεί σε παρόμοια αριστουργήματα σαν τα αυγά που βλέπουμε εδώ. Τώρα, τα κριτήρια είναι κι άλλα, αισθητικά είναι πολλά. Θα τα εξετάσουμε την επόμενη φορά, στην τελευταία για τη σεζόν εκπομπή, όπου αν χρειαστεί δηλαδή θα πάμε και λίγο παραπάνω, έτσι, για να κλείσουμε την μελέτη της αλληλεπίδρασης ανθρώπινου ψυχισμού και κοινωνίας και τέχνης και κοινωνίας. Ανθρώπινου ψυχισμού και τέχνης και κοινωνίας και τέχνης. Τον ανθρώπινο ψυχισμό τον τελειώσαμε στα προηγούμενα. Δείξαμε πώς αλληλεπιδρούν ο ανθρώπινος ψυχισμός με την τέχνη και τώρα θα κλείσουμε, στο επόμενο θα κλείσουμε και πώς αλληλεπιδρούν η κοινωνία και η τέχνη. Και είπαμε από το φθινόπωρο θα περάσουμε σε μια σύντομη ιστορία της τέχνης, όπου πάλι βέβαια εκεί θα αναφερθούμε σε όλα αυτά τα οποία λέμε, είπαμε στον πρώτο κύκλο, στο πρώτο μέρος. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Σας εύχομαι καλή σας νύχτα και θα τα πούμε σε 15 μέρες.